από το φιλόξενο χώρο του Καφέ Νέων με ακόμα ένα τραπέζι με υποψηφίους από όλες τις παρατάξεις που διεκδικούν την εμπιστοσύνη του λαού του διαβριμένου Δήμου Νάουσας. Να τους συστήσω γρήγορα, τους είχαμε προαναγγείλει. Δίπλα μου λοιπόν ο Γρηγόρης ο Τούπος, μέλος του Εργατικού Κέντρου και υποψήφιος με τη ΛΑΣ, πρόεδρος της Κλωθώ. Γρηγόρη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καλή δύναμη. Καλημέρα και από μένα, καλημέρα στους ακροατές σας, τους φίλους εδώ στο πάνελ και σε εσάς που μας δίνετε βήμα, γιατί όπως ξέρετε εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πολύ διαφήμιση, όχι διαφήμιση, να αυτοπροβληθούμε από μόνοι μας. Δηλαδή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δώσετε όλες τις τέσσερις, κύριε. Τις τέσσερις τρίτες, δεν θυμάμαι πώς είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Από τη Λαϊκή Συμπήρωση τώρα. Ευχαριστούμε και εμείς για την παρουσία σας. Ακολουθεί ο Δημήτρης Μάντζος, ξενοδόχος, για την ακρίβεια πρόεδρος ξενοδόχων Ημαθίας. Από τον κοινό τόπο, Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλή επιτυχία λοιπόν στον αγώνα σου. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε. Ο Γιάννης Ιωσηφίδης, στη συνέχεια λογιστής στο επάγγελμα και υποψήφιος με την κοινωνία πολιτών. Γιάννη, καλημέρα σου. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Και εγώ θα ήθελα από την πλευρά μου να ευχαριστήσω για το βήμα που δίνετε και για τον πλουραλισμό που επιτρέπεται να ακούγονται όλες οι απόψεις που εκπροσωπούνται στην Άουσα. Και καταλήγουμε με τον Βασίλη τον Τζόρτζη, γνωστό δικηγόρο της περιοχής, πρώην τέως υποψήφιο δήμαρχο της Νάουσας, τωρινό υποψήφιο με την Δημοτική Ανανέωση, δημοτικό σύμβουλο όπως τον ξεχάσουμε. Βασίλη, καλημέρα, καλή επιτυχία στον αγώνα σου. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου και να σε ευχαριστήσω όχι μόνο για την πρόσκληση, αλλά και για το γεγονός ότι με αυτό που κάνετε συμπληρώνεται ένα κενό που υπάρχει σε αυτές τις εκλογές. Εύχομαι αυτό να συνεχιστεί και να βρεθεί ο τρόπος να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, γιατί είναι πράγματι κάτι που λείπει. Να ευχαριστήσω επίσης τους πολύ καλούς φίλους, γιατί χαίρομαι για την παρουσία όλων. Είναι άνθρωποι που τους εκτιμώ και χαίρομαι που είναι και υποψήφιοι. Και δική μας ευχή λοιπόν για τη συνέχεια της λειτουργίας του σταθμού εδώ. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι η ομάδα του Ράδιο Αβένα με προεξάρχον τον Τάσο τον Καμπάνη, τον Γιάννη τον Παναγιωτόπουλο, τη Μαρία Τεξινίδου και τα υπόλοιπα παιδιά, ίσως δεν τα γνωρίζω όλους, κάνουν τα πάντα για να εκπέμπει από όλα τα μήκη και τα πλάτη λοιπόν του νομού μας αυτή η παρουσία του Ράδιο Αβένα, Αλεξάνδρη Αβένα, Νέος, όπως λέμε αρχικά, κοντά μας και ο παρατηρητής με δύο φύλλα την εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή λοιπόν, για αυτές στο προεκλογικό κλίμα λοιπόν και η εφημερίδα της περιοχής μας του Διαβριμένου Δήμου Νάουσας. Να ξεκινήσουμε με τον Γρηγόρη τον Τούπο από την Λαϊκή Συμπήρωση, είναι δίπλα μου. Γρηγόρη, από σένα ξεκινώ. Πώς αποτιμάς τις φετινές εκλογές αυτές τις τοπικές, ποιες οι εκτιμήσεις σου για την πορεία της ΛΑΣ και πες μας και αν θέλεις και μια αποτίμηση για τον για την παρουσία της ΛΑΣ στο Δημοτικό Συμβούλιο της Νάουσας. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς αυτές τις εκλογές αποτιμούμε όπως και τις προηγούμενες που έγιναν και το 2010. Εμείς βασικά στηριζόμαστε, δεν είμαστε ούτε ανεξάρτητοι, ούτε το ένα, το άλλο και άφθαρτοι που λέμε και νέοι κτλ. Εμείς στηριζόμαστε από το ΚΚΕ και εκτιμάμε δηλαδή αυτές οι εκλογές έχουν νέο χαρακτήρα. Και πάμε παράλληλα και δίνουμε βάση και στις ευρωεκλογές και στην τοπική αυτοδιοίκηση για το Δήμο και στις περιφερειακές εκλογές. Τώρα, για μας ποιο είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο, εμείς αυτό που θέλαμε και κάναμε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα σε άλλα εκεί συσπήρωση και αυτό που διεκδικούμε και τώρα, είναι αυτό που παλέψαμε όλο το διάστημα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, να αγωνιστούμε για να πάρει ανάσα η λαϊκή οικογένεια. Αυτό θα κάνουμε και τώρα, είτε μας δώσει ο λαός τη θέση στο Δήμο, είτε σε αντιπολίτευση. Μάλιστα. Να πάρει λοιπόν ανάσα ο λαός της Νάουσας. Να περάσουμε στον Δημήτρη Πτωμάντσιο, ξενοδόχο, γνωστός για τις δραστηριότητες πρωτοβουλίες, κυρίως, θα έλεγα, Δημήτρη, στο τουριστικό τομέα της περιοχής μας και όχι μόνο. Αποφάσισες λοιπόν να κατέλθεις με τον κοινό τόπο. Πώς πήρες αυτή την απόφαση, τι σε οδήγησε στο να εκτιμήσεις το πρόσωπο του Νίκου Κουτσογιάννη
και αυτήν την πρωτοβουλία και πες μας αν θέλεις με αφορμή και το σχόλιο του Γρηγόρη Τουτού που προαλήσαν, εάν όντως είναι ανεξάρτητος συνδυασμός ή όχι, γιατί μπαίνουν σε προεκλογική, εντείνεται το προεκλογικό κλίμα και ακούγονται διάφορα ένθια ακίθεν. Ακριβώς. Η δική μου συστράτευση με τον Νίκο τον Κουτσουγιάννη έχει να κάνει περισσότερο με το άτομο το οποίο εδώ και 10 χρόνια γνωρίζω από τη δράση του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, την οποία και εκτίμησα αλλά και είδα την διαχρονική της αξία. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που με οδήγησαν εμένα να συστρατευτώ σε αυτήν την προσπάθεια ήταν ότι είδα πραγματικά άτομα που ήταν χωρίς τη δυνατότητα να έχουν να συσπηρωθούν κάτω από μια κομματική ομπρέλα, αλλά περισσότερο από τις δουλειές και τις πετυχημένες καταστάσεις που ο καθένας πρέσβευε. Αυτό ήταν και το μοναδικό πράγμα το οποίο μου οδήγησε να πω το ναι και να συστατευώ και εγώ μαζί τους. Τώρα όσον αφορά το ότι αυτή η ομάδα των ανθρώπων σκέψης και δράσης είναι πραγματικά ομάδα ανθρώπων σκέψης και δράσης για την πόλη της Νάουσας. Προβληματιζόμενοι από τη μέχρι τώρα κατάσταση, είδαμε ότι πρέπει να βγάλουμε λίγο πιο μπροστά αυτή την πόλη, ότι αξίζει αυτή η πόλη να πάει σε καλύτερες καταστάσεις και να διεκδικήσει το στάτους που την αξίζει τόσο στο ελληνικό όσο και στο διεθνές γίγνεσθε. Ωραία λοιπόν. Να οι λόγοι για τους οποίους εξηγείς, Δημήτρη Μάντζιο, την συμμετοχή σου στο ψηφοδέλτιο του κοινού τόπου. Περνάμε στο Γιάννη τον Ιωσήφιδη από την Κοινωνία Πολιτών. Γιάννη, ήθελα ένα σχόλιο για το συνδυασμό. Πώς αποτιμάς τη μέχρι τώρα προεκλογική δράση του συνδυασμού σου, αν πρόκειται για έναν ανεξάρτητο συνδυασμό και τι σημαίνει για σένα ανεξάρτητος και πώς αντιλαμβάνεται ο πολίτης της Νάουσας την παρουσία της Κοινωνίας Πολιτών, δεδομένου ότι έτσι, αυτή την εκτίμηση έχω ότι θέλει να έχει μια διαρκή παρουσία, μια διαρκή σχέση με τα ζητήματα, με τα προβλήματα του Δήμου Νάουσας, να μην σταματήσει δηλαδή στην ημερομηνία των εκλογών αυτό, αν έχω καταλάβει καλά. Εξήγησέ μας. Βασικά να σου ξεκινήσω λέγοντας ότι η Κοινωνία Πολιτών γεννήθηκε ακριβώς από αυτά τα προβλήματα και από αυτές τις ανάγκες. Και γι' αυτό η εξάρτησή της εκπορεύεται μόνο από αυτά τα προβλήματα και από αυτές τις ανάγκες. Η Κοινωνία των Πολιτών εξαρτάται, είναι εξαρτημένη από τις ανάγκες που έχει ο κάθε Ναουσαίος μέσα σε αυτό το περιβάλλον, στο οποίο ξεκινώντας από το εισόδημα και καταλήγοντας στις απλές κοινωνικές δομές, όπως είναι ένας δρόμος που περπατάμε καθημερινά, η ελληνική κοινωνία και η κοινωνία της Νάουσας έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Εδώ ήρθαμε, αυτή η ανάγκη μας γέννησε, από αυτήν την ανάγκη εξαρτώμαστε, αυτήν την ανάγκη θα υπηρετήσουμε και θα προσπαθήσουμε να εκφράσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτήν την ανάγκη. Όσον αφορά την παρουσία μας, η παρουσία μας δεν έχει να κάνει ούτε κάτω από την ομπρέλα ενός προσώπου. Εμείς δεν ακολουθήσαμε ένα πρόσωπο. Εμείς δημιουργήσαμε μια ομάδα ανθρώπων την οποία είχε κοινούς προβληματισμούς, κοινές πεπιθήσεις για τις λύσεις που πρέπει να ακολουθηθούν και με αυτό το σκεπτικό βάλαμε κάτω τα προβλήματα, συζητήσαμε, αφουγκραστήκαμε την κοινωνία και πάνω εκεί στηρίξαμε όλες μας τις πρωτοβουλίες. Δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα εναλλακτικό που ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα του πολίτη, δίνει λύση στην καθημερινότητα του πολίτη μέσα στο σημείο που μπορεί, μέχρι το σημείο που μπορεί, μέσα στην πραγματικότητα που ζούμε. Θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες διαρκώς και φυσικά διεκδικούμε με αξιώσεις στη Δημοτική Αρχή για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό μας το πρόγραμμα. Πρόκειται για ανεξάρτητο συνδυασμό, έτσι όπως συνηθίζουμε να λέμε, ή και στην ουσία, αν θέλεις, εξήγησέ μας. Αν θέλεις να... γιατί δεν θέλω να αποφύγω τα ερωτήματα. Συζητάμε ελεύθερα και ό,τι και να πω εξ αρχής, να ξεκαθαρίσω,
γνωρίζετε και το ύφος και την παρουσία μου και την πορεία. Δεν χρειάζεται να. Μπορεί και ο καθένας να διατυπώσει ελεύθερα ή να παρέμβει. Το επιτρέπω πραγματικά έτσι, στα όρια της ευγένειας, πολιτικής ευγένειας και του σεβασμού προς τον συνομιλητή του. Έτσι. Το ότι μας παρέχει τη στήριξη το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, θα με την ίδια λογική πιστεύω και η Δημοτική Ανανέωση προχθές ανακοίνωσε η Δημάρ ότι τη στηρίζει. Δεν σημαίνει αυτό ότι είναι συνδυασμός που πρόσκειται στη Δημάρ. Ή ας πούμε για τον κοινό τόπο ο κύριος Τσαβδαρίδης είχε βγει και είχε πει ότι στηρίζω τις επιλογές του κόμματος στους τρεις δήμους της Νάουσας. Επομένως, εμείς σου είπα, δεν στεκόμαστε εκεί. Ούτε θέλουμε να εξυπηρετήσουμε κάποια κομματικά συμφέροντα, ούτε έχουμε σκοπό να αναδείξουμε ή να δημιουργήσουμε κομματικούς στρατούς. Αυτό που μας ενδιαφέρει και αυτό στο οποίο είμαστε, με το οποίο είμαστε εξαρτημένοι είναι οι ανάγκες του πολίτη της Νάουσας. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Ωραία. Να περάσουμε και στον Βασίλη Τζόρτζη. Τελευταίος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικός, όπως λένε και οι Αμερικάνοι Βασίλη. Ο κάθε ένας είναι σημαντικός. Ο κάθε ένας. Θα κάνω και μία ιστορική αναφορά. Το 2002, νομίζω, κατερχόσουν υποψήφιος δήμαρχος, είχες δώσει μία συνέντευξη στο ξενοδοχείο του Δημήτρη του Μάντζη. Ήμουνα παρόν έτσι για την κουβέντα που λέμε, ότι καμιά φορά είναι καλές αυτές οι αναφορές. Βασίλη, κατέρχισε εκ νέου με την Δημοτική Ανανέωση. Ένα ερώτημα που τίθεται αβίαστα είναι γιατί ξανά η Δημοτική Ανανέωση, γιατί ξανά ο Τάσος Καραμπατζός μετά από 12 χρόνια στο τιμόνι, ούτως ή άλλως η ανασχόληση με τα κοινά. Είναι μια ψυχοφόρα διαδικασία. Έτσι. Καθημερινά παίρνεις αποφάσεις, συγκρούεσαι. Ποιος θέλει να συγκρούεται με πρόσωπα από προσφυλή του, από συγγενικά του, μέχρι τον τελευταίο πολίτη, έτσι, και ειδικά μετά από μια τέτοια ιστορία. Για ποιο λόγο λοιπόν, αν θέλεις να έρθεις και στη θέση του Δημάρχου, γιατί και ως υποψήφιος έως επικεφαλής έχεις περάσει από αυτό τη διαδικασία, εξήγησέ μας και αυτή την απόφαση του Δημάρχου, αλλά και τη δική σου, του να στηρίξεις ξανά τον Δήμαρχο και τη Δημοτική